Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νικήτα Τσαρίδη. Είναι μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στον ΟΑΣΤ, από τη ΔΑΣΟ ΟΑΣΤ, που έχει κάνει και συγκεκριμένες καταγγελίες και ανακοίνωση που εξέδωσε για την κατάσταση που επικρατεί και τις ευθύνες της διοίκησης του ΟΑΣΤ. Κύριε Τσαρίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ακούσατε εσείς ή αν το ξέρετε εσείς, γιατί είσαστε και οδηγός και μέσα στα λεωφορεία κινείστε τόσα χρόνια. Πάντως, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τις ώρες αιχμής υπάρχει συχνοτισμός. Αυτό μας είπε ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτό μας είπε και ο επικεφαλής λοιμοξιολογίας της χώρας μας, ο κύριος Τσιόδρας. Οπότε, τι να κάνουμε. Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες ισχύει αυτό? Πάντως στη δικιά μας τη χώρα που είμαστε υποτίθεται ευρωπαϊκή χώρα, όχι απλά υπάρχει συγχρονισμός, αλλά οι άνθρωποι, οι επιβάτες παστώνονται κάθε μέρα, τουλάχιστον πριν, από την, πριν τον περιορισμό της απαγόρευσης, αλλά και σήμερα, γιατί και σήμερα εργαζόμενο οδηγός στην πρωινή βάρδια. Υπάρχει κόσμος ο οποίος κατεβαίνει για δουλειά ή για άλλες υποχρεώσεις και ο οποίος χρησιμοποιεί τα λεωφορεία. Δεν έχει και άλλο τρόπο να μετακινηθεί. Είναι τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Προφανώς με τα λεωφορεία ξέρουμε όλοι ποιοι κυκλοφορούν. Ακριβώς. Οπότε τώρα το θέμα το αν είναι ευρωπαϊκή χώρα και σε ποια ευρωπαϊκή χώρα, αυτό είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε μια άλλη στιγμή, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν κάθε μέρα που τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην ουσία λειτουργούν ως μια εστία υπερμετάδοσης του ιού και της πανδημίας. Mm-hmm. Λοιπόν, έχετε εκδώσει μια ανακοίνωση με συγκεκριμένες καταγγελίες. Πάμε λίγο να σταθούμε σε αυτή. Ναι. Η κατάσταση, κάθε μέρα μαθαίνουμε για συναδέλφους μας, επειδή γνωριζόμαστε σε αυτό το χώρο τόσα χρόνια, για συναδέλφους μας οι οποίοι μπαίνουν σε καραντίνα, είτε λόγω ότι βρέθηκαν θετικοί, είτε λόγω του ότι ήρθαν σε επαφή με κάποιο θετικό κρούσμα. Βέβαια εδώ η διοίκηση κρύβεται, γιατί από τις πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε εμείς προκύπτουν δεκάδες συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μπει σε καραντίνα για ένα από τους δύο λόγους που είπα προηγουμένως, και μάλιστα οι αριθμοί μπορεί να ξεπερνάνε και τους 100. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε 2.000 εργαζόμενους τι σημαίνει 100 να έχουν μπει σε καραντίνα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατά τη γνώμη μας κατάσταση, για την οποία η διοίκηση του οργανισμού, αλλά βέβαια και το Υπουργείο σαν εποπτεύων φορέας κτλ., δεν παίρνει κανένα απολύτως μέτρα. Και όταν λέμε κανένα απολύτως μέτρο, κάποιος να ισχυριστεί ότι το κόστος των 2.000 τεστ κτλ. Είναι ακριβό. Εδώ συζητάμε ότι δεν γίνεται μια απλή θερμομέτρηση στην έναρξη της βάρδιας για να ξέρει ο κάθε εργαζόμενος τι του γίνεται, γιατί υπάρχουν... Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Δεν μπορεί να ξέρει ένας εργαζόμενος αν έχει κάποια δέκατα πυρετό. Αυτό, αν δεν γίνει θερμομέτρηση, δεν μπορεί να το ξέρει. Εκτός και αν έχει σοβαρά συμπτώματα, οπότε εκεί πέρα ίσως οι υποψίες του να τον οδηγήσουν και σε κάποιο διαγνωστικό στο γιατρό ή σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο. Εδώ όμως μιλάμε ότι δεν κάνουν οι άνθρωποι. Το κρατάω αυτό, κύριε Τσαρίδη, που μας είπατε. Οι υποψίες του θα τον οδηγήσουν σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο. Όχι να αναλάβει. Η διοίκηση του ΟΑΣΤ. Ή, εν πάση περιπτώσει, το κράτος πρέπει να αναλάβει. Ακριβώς. Ξέρετε γιατί το είπα αυτό? Το είπα αυτό γιατί τελευταία εμφανίστηκαν διαφημίσεις και μάλιστα προς τους εργαζόμενους του ΟΑΣΤ από διαγνωστικό κέντρο με 55 ευρώ το τεστ. Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, παίζετε λοιπόν και τέτοιο παιχνίδι. Εντάξει, έχετε πέσει στα φτηνά, έτσι. Ναι, 55. Ναι. Γίνεται και μια καλύτερη τιμή γιατί είμαστε και αρκετοί πελάτες. Μάλιστα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το είπα, γιατί υπάρχουν όλα αυτά και φυσικά κανένας εργαζόμενος, κανένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει την διάθεση ή την ώρα να περιμένει για ώρες στα εξωτερικά γιατρία για μια υποψία, γιατί υπάρχει και ανάλογη αντιμετώπιση. Εκεί πέρα μιλάμε ότι χάνονται ζωές. Δεν ασχολούνται και τόσο επισταμένα και με μεγάλη. Δεν έχουν το περιθώριο λόγο προσωπικού να ασχοληθούν. Ναι. Εκεί είναι το ζήτημα. Όλα αυτά, αυτά. Η αποδιάρθρωση της υγείας, η πολιτική αυτή είναι κοινή και στην υγεία και στην παιδεία και στις συγκοινωνίες και σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του κράτους και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, είναι η ίδια πολιτική. Μείωση του κόστους, συμπίεση, μείωση του προσωπικού, συνταξιοδοτήσεις χωρίς προσλήψεις, λοιπόν, και από εκεί και πέρα για να μπορεί να δουλεύει και ο ιδιωτικός τομέας, ανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας είτε στην ενέργεια είτε
με αυτά όλα τα κέντρα τα υγείας και τα λοιπά, τα βλέπουμε στις γειτονίες μας που έχουν ανοίξει. Αυτό είναι. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στην κοινωνία με το άνοιγμα της πόρτας στους ιδιώτες. Η ίδια πολιτική είναι. Αυτή η πολιτική όμως δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, είτε στο κομμάτι που ασχολούμαστε τώρα εμείς και συζητάμε το συγκοινωνιακό, είτε στο υπόλοιπο φάσμα της οικονομίας, αλλά και της λειτουργίας και της κάλυψης των αναγκών του λαού. Πώς δηλαδή, φτάσαμε μέχρι εδώ να έχουμε αυτή την αστική συγκοινωνία? Τώρα, τις τελευταίες, χθες προχθές, τελευταίες μέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε επερώτηση στον Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό για την κατάσταση στη συγκοινωνία. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το τελευταίο κόμμα που θα έπρεπε να μιλάει και για τις συγκοινωνίες γενικά της χώρας, αλλά ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη. Ήταν η κυβέρνηση που το 2017 υποτίθεται κρατικοποιούσε τον αμαρτωλό ΟΑΣΤ, εξαγόρασε δηλαδή τις μετοχές από τους μετόχους, και μετά από ένα χρόνο ήρθε και νομοθέτησε το 18 τον Οκτώβρη άρθρο με το οποίο άνοιγε την πόρτα και στα ΚΤΕΛ και σε άλλους μεταφορείς, ιδιώτες, καθαρά ιδιώτες. Λοιπόν, πέρα από αυτό, επί ημερών του, η χρηματοδότηση του συγκοινωνιακού φορέα, ειδικά του ΟΑΣΤ, έφτασε στον ΑΔΙΡ. Θυμόμαστε πολύ καλά το καλοκαίρι του 18 και το 19 που κυκλοφορούσαν 150 με 180 λεωφορεία και ο κόσμος τριμώχνονταν, όχι σαν σαρδέλες, ανέβαιναν ο ένας πάνω στον άλλον για να μπορέσουν να μπουν οι άνθρωποι να κατέβουν στο κέντρο για τη δουλειά τους ή για όποια άλλη υποχρέωση είχαν. Αυτά όλα εμείς δεν τα ξεχνάμε, ούτε οι επιβάτες βέβαια τα ξεχνάνε. Γιατί δεν είμαστε και λωτοφάγοι για να ξεχνάμε τι έγινε χθες. Mm-hmm. Και φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά και τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε μετά. Που κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι δεν γίνουν προσλήψεις κτλ. Μήπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ προσλήψεις στις συγκοινωνίες ή στα νοσοκομεία ή στην παιδεία ή όπου εν πάση περιπτώσει χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό? Όχι βέβαια. Το ίδιο πράγμα και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα τελευταία κάναν κάποιες προσλήψεις, μάλλον προκηρύξανε προσλήψεις για την συγκοινωνία της Αθήνας, γιατί εκεί η κολόνια κρατάει πιο πολλά χρόνια, ακόμα από την έναρξη της κρίσης, στον ΟΑΣΑ. Εδώ άργησε λίγο, γιατί είχαμε τους μετόχους κτλ. Ωστόσο και εδώ πέρα ακολουθήθηκε το ίδιο μοντέλο. Λοιπόν, και έχουμε μόνο αποχωρήσεις και αυτή τη στιγμή, εάν πούμε ότι έρχονται λεωφορεία, γιατί για να λειτουργήσει σχετικά καλά η συγκοινωνία, χρειάζεται ο ΟΑΣ να διαθέτει τουλάχιστον 350 με 400 λεωφορεία στο κέντρο της πόλης, για να πούμε ότι υπάρχει μια, εν πάση περιπτώσει, σχετική καλή εξυπηρέτηση. Εάν έρθουν αυτά τα λεωφορεία, στην απίθανη περίπτωση, δεν θα υπάρχουν οδηγοί. Πώς λοιπόν συνδυάζεται η βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου που μας τσαμπουνάνε και ο πρόεδρος του ΟΑΣ, ο σημερινός, αλλά και οι προηγούμενοι, τα είχαμε ότι κυκλοφορούσαν, ισχυρίζεται μάλιστα ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Παπάς, ότι επί ημερών του κυκλοφορούσαν 350 με 400 λεωφορεία. Εμείς πού ήμασταν δηλαδή? Δεν ήμασταν? Είναι σαν deep math. Μια ανεβαίνουν, μια μικραίνουν, ναι, μικραίνει, ναι, ο αριθμός, μια έχουμε, μια δεν έχουμε. Αλλά τελικά με 150 κλειστά κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας φράκαρε το σύστημα. Προφανώς θα φρακάρει το σύστημα, γιατί δεν υπήρχε ημέρημνα για να υπάρχει βάθος ώστε να μπορεί το σύστημα να αντέξει σε μια τέτοια περίπτωση ή σε μια φυσική καταστροφή. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη ανάγκη και μάλιστα άμεσα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τη συγκοινωνία. Η συγκοινωνία είναι αυτή που θα σηκώσει το βάρος σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε. Αυτή μπορεί να επιταχθεί και να χρησιμοποιηθεί για ανάγκες, για έκτακτες ανάγκες, καιρικές συνθήκες, φαινόμενα κτλ. Φυσικά φαινόμενα. Η συγκοινωνία ποιος θα εξυπηρετήσει σε τέτοιες περιπτώσεις? Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πρέπει να είναι πάντα σε καλή λειτουργία για τις ανάγκες του λαού. Και όμως αυτός ο μηχανισμός σήμερα είναι διαλυμένος και προσπαθούν με την ενοικίαση λεωφορείων να μπαλώσουν καταστάσεις και μάλιστα να δώσουν και τζάμπα κρατικό χρήμα για να κερδοφορήσουν οι ιδιωτικές εταιρείες που νοικιάζουν τα αυτοκίνητα. Ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα, τα συνεργεία μας δηλαδή του οργανισμού, οι τεχνίτες μας, να ανατάξουν ένα μεγάλο μέρος του στόλου, αρκεί βέβαια τα χρήματα που δίνονται αυτή τη στιγμή στην ιδιωτική εταιρεία να δίνονται για ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Mm-hmm. Υπάρχουν δεκάδες λεωφορεία τα οποία έχουν σχετικά μικρές βλάβες, μικρού κόστους, των 1.000, των 1.500 ευρώ, των 100, των 500 ευρώ κτλ. Που θα μπορούσαν αυτά τα λεωφορεία να κυκλοφορούν. Αλλά η επιλογή της κυβέρνησης είναι να δώσει τη δουλειά σε ιδιώτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Και γι' αυτό σήμερα ο λαός, αλλά
και το προηγούμενο διάστημα πριν από την απαγόρευση κυκλοφορίας, του περιορισμού της κυκλοφορίας, αλλά και το επόμενο, κάποια στιγμή, εάν αρθούν αυτά τα μέτρα και όποτε γίνει αυτό, πάλι θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση. Δεν θα έχει βελτιωθεί σημαντικά το συγκοινωνιακό έργο και πάλι θα στριμώχνεται. Γιατί και τα κύματα αυτά της πανδημίας, όπως είναι αυτό, μπορεί να ζήσουμε και επόμενο. Τι θα γίνεται? Αυτή η δουλειά θα γίνεται και θα ρισκάρουμε τη ζωή του κόσμου κάθε μέρα μέσα σε τέτοιες συνθήκες? Άλλωστε και μέσω πανδημίας είδαμε πόσο κρίσιμος ήταν αυτός ο τομέας, το είπατε κι εσείς, και πιο πριν δηλαδή, χανόταν και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσα στα λεωφορεία των ανθρώπων που θέλανε να πάνε στη δουλειά τους, να γυρίσουν από τη δουλειά τους, αυτό που είπατε. Τι γίνεται με αυτά τα λεωφορεία που πήρε ο ΟΑΣ, που πλήρωσε ο Δήμος, δηλαδή ο λαός της Θεσσαλονίκης, και δόθηκαν υποτίθεται στο στόλο του ΟΑΣΤ? Ειδικά αυτά του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι μια μεγάλη απάτη. Είναι παλιατζούρες, έτσι να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Σήμερα ήμουνα στην ανάληψη της βάρδιας στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης. Ήμουνα την ώρα που έφερνε ο Γερανός, σειρώμενο, ένα από αυτά τα αυτοκίνητα μέσα, γιατί είχε μείνει από βλάβη. Υποτίθεται αυτά τα λεωφορεία θα έσωζαν την κατάσταση. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη κοροϊδία που υπάρχει. Αυτά τα λεωφορεία είναι με δύο πόρτες. Πράγμα που είναι ακατάλληλα για το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, είναι για να δουλεύουν σε κάποια επαρχιακή πόλη, εκεί που έχει λίγο κόσμο, γιατί έχουν και περισσότερες θέσεις καθημένων. Είναι με δύο πόρτες, επειδή είναι φτιαγμένα και κατασκευασμένα για πιο βόρειες χώρες, για τη Γερμανία συγκεκριμένα. Δεν έχουν παράθυρα, ισχύει αυτό? Πέρα από το ότι δεν έχουν παράθυρα, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Έτσι είναι η σύγχρονη τεχνοτροπία στην κατασκευή των λεωφορείων. Δεν έχουν κλιματισμό. Μάλιστα. Δεν έχουν κλιματισμό. Αυτά τα λεωφορεία λοιπόν θα πληρώσουμε νέα χιλιάδες ευρώ, καινούργια χιλιάδες ευρώ, για να τα εφοδιάσουμε με κλιματισμό. Δηλαδή, εάν στήχησαν 11.000 ευρώ από ό,τι δημοσιεύτηκε κτλ., θα πληρώσουμε άλλες 3, 4, 5, δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες ευρώ επιπλέον, για να τα περάσουμε κλιματισμό. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Μιλάμε για μεγάλη απάτη. Με αυτά τα χρήματα θα είχαμε δικά μας αυτοκίνητα, του ΟΑΣ δηλαδή, δικά μας, τρόπος του λέγει, θα είχαμε δικά μας αυτοκίνητα στο δρόμο, τα οποία θα ήταν και αξιόμαχα με τα κλιματιστικά και με όλες τις προδιαγραφές, εν πάση περιπτώσει, που αγοράστηκαν από τον οργανισμό κάποια χρόνια πριν. Και όμως, για να, και να πω και κάτι άλλο, για να μπει ο ιδιώτης μέσα στη συγκοινωνία με τα δικά του λεωφορεία και του Δήμου και τα λοιπά, τα 50 αυτοκίνητα, ο ΟΑΣ θα πρέπει να αποχαρακτηρίσει, να αποσύρει δηλαδή, τα υπόλοιπα λεωφορεία τα οποία κρίνει ότι είναι ακατάλληλα πλέον για να κυκλοφορήσουν. Το κόστος αυτών των οχημάτων είναι 32 εκατομμύρια ευρώ, αναπόσβεστη αξία. Δηλαδή θα πρέπει να χρεωθεί ο ελληνικός λαός και 32 εκατομμύρια ευρώ, άσχετα αν είναι λογιστικό το νούμερο ή πραγματικό. Αυτά τα χιλιόμετρα δεν τα έχουν κάνει τα λεωφορεία, άρα υπάρχει αυτό το κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να χρεωθεί έστω και λογιστικά 32 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να μπορέσει να μπει μέσα ο ιδιώτης και να πάρει δουλειά. Να πληρώνεται από 2.000 μέχρι 2.800 το μήνα για την ενοικίωση του κάθε λεωφορείου, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα θα πρέπει ο λαός να την ανατρέψει στην πράξη. Γιατί θα πρέπει να ζητήσουμε εδώ και ένταξη στην κυκλοφορία των επισκευάσιμων λεωφορείων και αγορά καινούργιων λεωφορείων, αυτό που είπατε προηγουμένως, η συγκοινωνία είναι και δείγμα αξιοπρέπειας. Δηλαδή, όταν στριμώχθεσαι μέσα σε ένα λεωφορείο ή στο μετρό ή στο τραμ, ανάλογα τι έχει κάθε πόλη, αυτό είναι προσβολή για τον άνθρωπο. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για τα νοσοκομεία κτλ. Πρόσβληση πρέπει να γίνει ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση τώρα που ζούμε πρέπει να σταματήσει. Και ο ΟΑΣ, με βάση τον νόμο, υποχρεούται να έχει ιατρικό προσωπικό. Δεν το απασχολεί όμως με ωράρια τέτοια και με βάρδιες και με κατάλληλη εκπαίδευση, αν θέλετε, και εργαλεία, μηχανήμα κτλ., για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ώστε να προβλέπονται τέτοιες καταστάσεις, είτε πανδημίας, είτε άλλων ασθενειών επαγγελματικών κτλ., για την προστασία και την υγεία και των εργαζομένων φυσικά, αλλά και των επιβατών, αφού έχουμε άμεση επαφή με τους επιβάτες. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και θα πρέπει να κάνει αίτηση ο εργαζόμενος. Γιατί να κάνει αίτηση, αφού γνωρίζουμε ποιοι είναι.
Και χωρίς απώλεια εισοδήματος, έτσι. Και χωρίς απώλεια, προφανώς και χωρίς απώλεια εισοδήματος. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί γιατί είναι ευπαθής ομάδα. Όχι βέβαια. Το ίδιο ισχύει και για το συγκοινωνιακό έργο που έχει δοθεί στα ΚΤΕΛ. Πρέπει να γίνει επίταξη. Πρέπει να γίνει επίταξη. Να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα τα υπάρχοντα για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση. Όσο αυτό είναι δυνατόν. Και προσλήψεις προσωπικού πρέπει να κάνουν ειδικά στους τεχνίτες, αλλά και οδηγούς. Και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα άλλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ σαν εργαζόμενοι. Έτοιμά μας είναι ο εργαζόμενος οδηγός να μην μετακινείται από τη γραμμή του, ώστε σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο κρούσμα να είναι εύκολα η χνηλάτιση. Όταν ένας οδηγός, παράδειγμα εγώ που είμαι οδηγός, σήμερα εγώ είμαι οδηγός και η υπηρεσία με απασχολεί χθες στη γραμμή 26, σήμερα στη γραμμή 32, αύριο στη γραμμή 28. Εάν εγώ έχω κάτι, θα το μεταφέρω αυτό και στους άλλους συναδέλφους μου. Εάν όμως με απασχολούσε μόνο σε μια γραμμή, που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα περιοριζόταν το πρόβλημα εκεί. Δεν το κάνει αυτό ο ΑΣ. Δεν του στοιχίζει κάτι για να το κάνει. Και όμως συμβαίνει. Γιατί αυτό το κάνει αυτό, κύριε Τσαρίδη? Αυτό σημαίνει ότι έχει απαξιώσει τη συνολική λειτουργία και η υπηρεσία κινήσεως, αλλά και η διοίκηση του ΟΑΣ. Την έχει απαξιώσει. Στην ουσία αυτό που εφαρμόζουν, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, σαν απλός οδηγός, είναι ότι ας γίνει ό,τι θέλει, εφαρμόζουν αυτό που λέγανε και κατηγορούσαν άλλες κυβερνήσεις, την θεωρία της ανοσίας της αγέλης. Αυτό εφαρμόζουν. Γιατί δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να σκεφτόμαστε εμείς, που είμαστε υπάλληλοι, και να μην τα σκέφτεται ο γιατρός εργασίας, ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Υπουργείο κτλ. Μάλιστα. Δεν είμαστε εμείς πιο έξυπνοι. Λοιπόν, κύριε Τσαρίδη, να μείνουμε σε αυτά. Δυστυχώς δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Εννοείται, ναι, στα αιτήματά σας βλέπω και την ανακοίνωσή σας, καθημερινή υποχρεωτική θερμομέτρηση, επαναλαμβανόμενα τεστ για τον περιορισμό της διασποράς, τακτικές απολυμάσεις σε όλους τους χώρους, άλλο ένα τεράστιο κεφάλαιο, ποιοι τις κάνουν και πότε τις κάνουν τις απολυμάσεις, τα έχουμε ξαναπεί όλα αυτά. Να κρατήσω επίσης την ανακοίνωσή σας και αυτό που λέτε, και έχει μια σημασία να ακουστεί, ότι οι επιβάτες τηρούν σε απόλυτο βαθμό το μέτρο προστασίας της μάσκας. Βεβαίως. Γιατί βλέπουμε αυτό... διάφορα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, άσε που βλέπουμε πάντα τα μπλοκ της αστυνομίας για ελέγχους, να σταματάνε τα λεωφορεία. Ναι. Γίνεται και αυτό, συμβαίνει. Δείχνοντας ότι εκεί υπάρχει εστία, ότι μπαίνει ο κόσμος χωρίς μάσκες. Και όμως οι επιβάτες, εγώ τουλάχιστον από την εμπειρία μου, το τελευταίο ειδικά διάστημα τηρούν στο 100% τη χρήση της μάσκας. Στο 100%. Ούτε ένας δεν μπαίνει μέσα χωρίς μάσκα. Είναι απόλυτη. Να πούμε και κάτι τελευταίο, ότι στις 19 Νοέμβρη υπάρχει πανελλαδική δράση για τις αστικές συγκοινωνίες, για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε. Θα επανέλθουμε όμως για το θέμα αυτό, βεβαίως, γιατί θα πρέπει να διεκδικήσουμε συγκοινωνίες με βάση τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Και τις σύγχρονες ανάγκες μας. Και τις σύγχρονες ανάγκες. Λοιπόν, γιατί είμαστε στον 21ο αιώνα. 2020 έχουμε. Δεν έχουμε 1980. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια.